Παιδάκια της πόλης μαθαίνουν τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα στίβου όπως το άλμα εις ύψος, σεισμίκος και το τρέξιμο και εξερευνούν την ευληγησία τους, τα αντανακλαστικά τους και την αλτικότητά τους. Πρόκειται για το πρόγραμμα του Ολυμπιακού Μουσείου Kid Olympics, εκπαίδευση, άθληση και διάδραση στο μουσείο. Τα παιδιά μέσω του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν γήπεδα προσομοίωσης αθλημάτων στίβου και να εξοικειωθούν με το σώμα τους. Το άθλημα που άρεσε περισσότερο στα παιδιά ήταν το άλμα εις ύψος. Κωνσταντίνα, θα μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ σήμερα? Αθλήματα. Δηλαδή τι έκανες? Άλματα, στίβο, κοπηλασία, αντακλινιαστικά και πολλά άλλα. Και σου άρεσε? Ναι. Πώς ήταν? Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και άλλα παιδάκια? Ναι. Ήταν το καλύτερο. Ωραία. Ποιο σου άρεσε περισσότερο? Το άλμα σύψο. Πήγαμε και τρέξαμε. Μας έβαλε η κυρία να πηδήξουμε από ένα σκηνή τρέχοντας κυκλικά με πίσω την πλάτη. Ναι, και τι σου άρεσε εσένα περισσότερο από αυτά που έκανες σήμερα? Μου άρεσε που τρέχαμε κυκλικά και πηδούσαμε προς τα πίσω το σκηνή. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό το άθλημα? Άλμα εις ύψος. Μπράβο. Εμένα μου άρεσε που τρέξαμε. Όταν τρέξαμε, πρέπει να φτάσουμε μέσα σε δίκη γραμμούλα και μετά να βγήκαμε σε ένα φουσκωτό. Και μετά έπρεπε να περάσουμε άλλο σκηνή. Η Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι στόχος του προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τη συνάρτηση που συνδέει το σωματότυπο ενός αθλητή με το άθλημα στο οποίο αγωνίζεται. Ο στόχος είναι να εξοικειώνονται με το σώμα τους, να γνωρίζουν τη συνάρτηση που έχει να κάνει με το σωματότυπο ενός αθλητή και με το άθλημα το οποίο ασχολείται, για να έρθουν πιο κοντά σε αθλήματα και με αυτό το σκοπό, να έχουν ένα σκοπό προκειμένου να ασχοληθούν με τα αθλήματα. Και από εκεί και πέρα αυτό γίνεται μέσα από διαδραστικά μηχανήματα που τα έχουμε ήδη από την έκθεση επιστήμης και αθλημάτων, η οποία παρεπιπτόντως είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικών Επιστημών του Λονδίνου, από όπου και έχει προέλθει αυτή η έκθεση. Και έτσι γνωρίζουν τα αντανακλαστικά τους, την ευληγησία τους, περιφερειακή όραση, ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με το σώμα εν γέννη. Μαθαίνουν, γνωρίζουν το αθλήμα του στίβου και τους δίνονται διάφορα ερεθίσματα για να μπορέσουν αργότερα, αν τους ενδιαφέρει και να ασχοληθούν πιο επαγγελματικά με το στίβο. Υπάρχουν και μηχανήματα που δείχνουν πόσο ευλίγιστα είναι, αυτό είδαμε. Ναι, υπάρχουν διάφορα μηχανήματα που δείχνουν, μετράνε τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, τις ικανότητες του σώματός μας. Έχουμε ευληγησία, αλτικότητα, αντανακλαστική και περιφερειακή όραση. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Πολύ ενδιαφέρον έτσι, από μικρά τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν τις κατευθύνσεις τους στον αθλητισμό. Σήμερα κιόλας που πρέπει τα παιδάκια λίγο να βγαίνουν και από το σπίτι, καλό είναι να γίνονται και πιο συχνά τέτοιου είδους διοργανώσεις. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με ελεύθερη είσοδο, με την υποστήριξη της ΟΠΑΠΑΕ. Στο τέλος, τα παιδιά που συμμετείχαν συμπλήρωσαν έντυπο με τις επιδόσεις τους και παρέλαβαν αναμνηστικό δίπλωμα.